συνομιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Σπύρο Λίτσα. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με μία πρώτη αποτίμησή σας για την χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Κοιτάξτε, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι καλό να συναντιούνται οι δύο ηγέτες. Είναι πάντοτε καλό να συναντιούνται οι δύο πλευρές. Βέβαια, θα πρέπει να αναγνωρίζει η Ελλάδα ότι πάντοτε συζητά με έναν αναθεωρητικό δρόντα. Και αυτό σημαίνει ότι όταν εμείς συζητούμε, όπως πάρα πολύ σωστά έθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι τα ζητήματα πρέπει να επιληθούν με βάση το διεθνές δίκαιο και να συζητήσουμε επίσης και για τις προσφυγικές ροές. Έχουμε απέναντί μας μια πλευρά η οποία στην πραγματικότητα δεν αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας από τη μία διάσταση και από την άλλη διάσταση εργαλειοποιεί κατά το δοκούν τις προσφυγικές ροές απορροφώντας τεράστια κοινοτικά κονδύλια, δηλαδή χρήματα και δικά μας και των Ελλήνων φορολογουμένων, μη κάνοντας αυτό το οποίο πρέπει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συζητούμε. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι το να θεωρούμε ότι μία συζήτηση μας φέρνει πιο κοντά στην επίλυση των ζητημάτων, των χρόνιων θεμάτων που έχουμε οι δύο πλευρές, είναι μία λαθασμένη προσέγγιση, αν θέλετε. Η σύντομη διάρκεια της συζήτησης, πώς την βλέπετε και τι μας δείχνει? Κοιτάξτε, νομίζω ότι στο περιθώριο εννοείται της σύσκεψης. Ναι. Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι δείχνει ότι πάρα πολλές από αυτές τις συναντήσεις και συζητήσεις βασίζονται πάνω και στην επικοινωνιακή αναγκαιότητα. Αυτό δεν είναι κακό. Ίσα-ίσα που συζητούμε για το ανώτατο επίπεδο πολιτικής, η πολιτική και η διπλωματία περιέχουν και τη διάσταση της επικοινωνίας στον πυρήνα της. Επανέρχομαι σε αυτό το οποίο σας είπα. Η Ελλάδα είναι μία δύναμη status quo, η Τουρκία είναι μία αναθεωρητική δύναμη. Όταν αυτό γίνει κατανοητό, όταν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες καταλάβουν κάτι τέτοιο, τότε απευθείας θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε και ίσως να μπορέσουμε πολύ πιο εύκολα να ομονοήσουμε. Γιατί οφείλω να σας πω το εξής. Εάν εξαιρέσουμε κάποια λίγα κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κακό από κόμματα αντιπολιτευτικά της κυβέρνησης, όχι ασφαλώς να ασκούν το δημοκρατικό τους καθήκον στο να αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση, αλλά στο να χρησιμοποιούν την εξωτερική πολιτική εργαλειοποιώντας τη για το εσωτερικό ακροατήριο. Θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε κάθε στιγμή και σε κάθε φάση της εξέλιξης των τουρκικών ζητημάτων και όταν βέβαια γίνονται λάθη από κάθε κυβέρνηση, τότε αυτά θα πρέπει να τονίζονται από την αντιπολίτευση, αλλά και από εμάς τους πανεπιστημιακούς. Τώρα τα μεγάλα θέματα, όπως η Υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ, γιατί δεν τα συζήτησαν και έμειναν μόνο σε αυτό το επικοινωνιακό επίπεδο, όπως λέτε? Γιατί δεν μπήκαν στην ουσία? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο ουσιαστικά να μπουν σε μια τέτοια ουσία, γιατί, επαναλαμβάνω, η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Είναι βασικό αυτό το οποίο συζητούμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ενώ η Ελλάδα προτάσει το διεθνές δίκαιο, η Τουρκία επιδιώκει να κάνει τι? Επιδιώκει να έχει μία διμερή ατζέντα. Αλλά καρ. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να έχει αποτελέσματα και αλίμονο εάν η ελληνική πλευρά ακολουθήσει την Τουρκία σε ένα τέτοιο διάδρομο, σε μια τέτοια διαδρομή η οποία θα έχει αντί του διεθνούς δικαίου ζητήματα υποκειμενικής πολιτικής διεργασίας η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Θα σας δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Όλα σταματούν όταν οι δύο πλευρές θα αναγκαστούν να υπογράψουν το συνυποσχετικό. Δεν μπορούμε να οδηγηθούμε με βάση το διεθνές δίκαιο σε μία διαδικασία επιδιαιτησίας, εάν δεν υπάρχει ένα συνυποσχετικό. Το συνυποσχετικό στην πραγματικότητα θα λέει
ότι η κάθε πλευρά θα σεβαστεί τις αποφάσεις οι οποίες θα προέλθουν από την επιδιαιτησία. Είναι δυνατόν η Τουρκία από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας να αναγνωρίσει μια απόφαση η οποία στην πραγματικότητα δεν θα συμφωνεί με τις πάγιες πολιτικές της θέσεις? Θα σπεύσω να σας πω όχι. Ο κύριος Μητσοτάκης τώρα και ο κύριος Ερντογάν έδωσαν εντολή διεύρυνσης για εκκίνηση των συζητήσεων περί υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Υπάρχει όμως πεδίο συνεννόησης? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης όσο η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας. Βρισκόμαστε σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Η Τουρκία έχει μία δική της ατζέντα, η οποία εκκινεί από την πάγια τουρκική εξωτερική πολιτική περί του δόγματος της ασφυξίας, θεωρώντας λοιπόν ότι δεν έχει πρόσβαση, αν θέλετε, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο ξεφεύγει από το πνεύμα και την ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, και η Ελλάδα ως μία δύναμη status quo, δηλαδή διατήρησης των υφιστάμενων ισορροπιών ισχύως, προτάσει το διεθνές δίκαιο, όπως πάρα πολύ καλά κάνει. Βέβαια, πίσω από αυτή τη διαδικασία, και για να μπορέσουμε ουσιαστικά να είμαστε σοβαροί, το διεθνές δίκαιο υποστηρίζεται από μία ατέγκτη και έξυπνη αποτροπή, όπως έχω γράψει πολλές φορές δημοσίως στον διάλογο ο οποίος διενεργείται στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Να πάμε τώρα και στη Μέση Ανατολή, όπου και εκεί έχουμε κλιμάκωση. Εννοώ μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Είμαστε κοντά σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο Ισραήλ και Χεζμπολάχ? Μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Το ζήτημα είναι ότι στην πραγματικότητα μέρα με τη μέρα πλησιάζουμε σε μια χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ εντός του Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ έχει δεχθεί σημαντικές απώλειες. Ο κίνδυνος του spillover effect, όπως λέμε η στρατηγική, είναι τεράστιος εξαιτίας του ότι η Σιητική Μισέλινος, δηλαδή και άλλοι παράγοντες οι οποίοι υπάρχουν στη Μέση Ανατολή και που πάρα πολλές φορές δεν τους λαμβάνουμε υπόψη μας, όπως είναι οι Ιρακινές Σιητικές Ένοπλες Ομάδες, όπως είναι οι Χούθης, όπως είναι ασφαλώς και το ίδιο το Ιράν, θα σπεύσουν σε μια τέτοια περίπτωση να δημιουργήσουν ένα αρνητικό τελεσμένο για την όποια ισορροπία ισχύως πλέον έχει απομείνει στην Μέση Ανατολή. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα και δυστυχώς δείχνουν ότι η διπλωματία ακόμα δεν μπορεί να βρει χώρο να ανθίσει. Και αυτό έχει κυρίως να κάνει με το γεγονός ότι, το ξεχνάμε πολλές φορές στην ανάλυση μας, υπάρχουν ακόμα 103 Ισραηλινοί οι οποίοι είναι όμοιροι στα χέρια της Χαμάς. Οι Ισραηλινοί έχουν πει ότι δεν μπορεί να εκκινήσει καμία συζήτηση περαιτέρω εάν αυτοί οι άνθρωποι δεν απελευθερωθούν ή αν εν τέλει η τύχη τους δεν διευκρινιστεί στο Ισραήλ και στους συγγενείς τους. Αυτά τα πράγματα είναι ζητήματα τα οποία δεν επιτρέπουν στην διπλωματία να βρει το πάτημα, ούτως ώστε να ανακαλύψει τις ευκαιρίες αυτές οι οποίες θα μπορέσουν να οδηγήσουν όχι σε ομαλοποίηση των σχέσεων, αλλά στο να μειώσουν τις εντάσεις και τις τριβές. Δεδομένου ότι η Χεζμπολάχ είναι μια φιλοϊρανική οργάνωση, σημαίνει ότι το Ισραήλ είναι σε πόλεμο με το Ιράν? Το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με το Ιράν και γενικότερα με το, αυτό που ονομάζουμε με το στρατιωτικό σκέλος του σιιτισμού, στην πραγματικότητα από το 1979. Το ίδιο το Ιράν και στη συνέχεια η Χεζμπολάχ με το ανοιχτό γράμμα του 1985 έχουν δηλώσει ότι ο στόχος τους είναι να εξαλείψουν το Ισραήλ από τον χάρτη της Μέσης Ανατολής. Το Ισραήλ βέβαια και γενικότερα ο αραβικός κόσμος έχει βρει ευκαιρίες συνεννόησης προ του τρομοκρατικού πλήγματος της 7ης Οκτωβρίου του 2023 μέσα από τις Αβραμικές Συμφωνίες. Αυτό
κάνει εμάς που μελετούμε τις στρατηγικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή να μην είμαστε απεσιόδοξοι. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν οι παράγοντες αυτοί οι οποίοι είναι έτοιμοι να έρθουν όχι μόνο σε συνεννόηση, αλλά να δουν και την επόμενη ημέρα της Μέσης Ανατολής. Δυστυχώς, και αυτό δεν θα πρέπει να το βγάζουμε από την εξίσωση της ανάλυσής μας, η 7η Οκτωβρίου του 2023 έλαβε χώρα ακριβώς για να σταματήσει την όποια δυνατότητα σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των ορθολογικών δυνάμεων του αραβικού κόσμου και του ίδιου του Ισραήλ. Άλλωστε δεν είναι μυστικό, το συζητούμε όλοι στα διεθνή φόρα, ότι η Σαουδική Αραβία ήταν έτοιμη να μπει και αυτή μέσα στις αβραμικές συμφωνίες. Μάλιστα. Το οποίο αυτή η εξέλιξη σταμάτησε μετά το τρομοκρατικό πλήγμα της 7ης Οκτωβρίου. Μάλιστα. Κύριε Λίτσα, να σας ευχαριστήσουμε.